καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσει από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς. Τα αυξημένα διόδια. Και στην αρχή συνταξή, Ελένη Παρασκευοπούλου, Ελένη. Φέρετε να εμπλέκετε στο κύκλωμα με τα... Εδώ φτάνουμε τροχέ. Στο απροχώρητο. Φτάνουμε να μην καταργηθεί το σχολείο. Εκκίνδυνος να κουμπαστεί. Καλησπέρισω τον Μιχάλη Παϊρακτά. Και να είναι κάπως διαφορετικά τα θα πράγματα. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Καταργηθεί και αν το φιλοξενείς. Να καταργείτε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Σήμερα αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώστε το δελτίο μας. Φορτηγά που διασχίζουν καθημερινά τους δρόμους Ελλάδος και εξωτερικού. Με την εγγύηση του συνεργείου και των ανταλλακτικών PPG που έχει συμβάλει από το 1961 στην ασφαλή μετακίνηση. Αντιμετωπίζοντας με χαμόγελο και αισιοδοξία τις καταστάσεις, τον άνθρωπο και το μέλλον. Με τη σιγουριά της γνώσης. Με εμπειρία και ειλικρίνεια. Με εξοπλισμό, τεχνολογία, οργανωμένες εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό. Κέρδισε την εμπιστοσύνη πελατών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, υποστηρίζοντας τα μεγάλα ονόματα Mercedes και MAN, άμεσα και σωστά. PPG, συνεργείο και ανταλλακτικά φορτηγών. Οι μηχανές για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος για τις μηχανές. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze. Και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Κανένα πρόβλημα. Πάμε Ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο. Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Φορτηγά που διασχίζουν καθημερινά τους δρόμους Ελλάδος και εξωτερικού. Με την εγγύηση του συνεργείου και των ανταλλακτικών PPG που έχει συμβάλει από το 1961 στην ασφαλή μετακίνηση. Αντιμετωπίζοντας με χαμόγελο και αισιοδοξία τις καταστάσεις, τον άνθρωπο και το μέλλον. Με τη σιγουριά της γνώσης. Με εμπειρία και ειλικρίνεια. Με εξοπλισμό, τεχνολογία, οργανωμένες εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό. Κέρδισε την εμπιστοσύνη πελατών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, υποστηρίζοντας τα μεγάλα ονόματα Mercedes και MAN, άμεσα και σωστά. PPG, συνεργείο και ανταλλακτικά φορτηγών. Οι μηχανές για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος για τις μηχανές. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, η άλλη όψη του νομίσματος και σήμερα Σάββατο μαζί σας με φιλοξενούμενο κυρίες και κύριοι έναν ενεργό πολίτη, έναν ενεργό συμπολίτη. Είναι ο κύριος Δημήτρης Αλεξίου, ο οποίος μαζί με μια ομάδα επίσης πατρινών έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και τελικά έχουν θετική κατάληξη για την διεκδίκηση, μια κίνηση για τη διεκδίκηση του θαλασσίου μετόπου. Η διεκδίκηση έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν μένει παρά να πέσουν οι υπογραφές. Καλώς ήρθατε, κύριε Αλεξίου, στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Και καλησπέρα σας. Και εδώ βλέπουμε ότι τι μπορούν να κάνουν οι απλοί πολίτες που
τους ονομάζουμε και νομίζω ότι αξίζει το κόπο να τους λέμε έτσι, ενεργούς πολίτες που εργάζονται χωρίς να έχουν κάτι στο μυαλό τους, δηλαδή χωρίς να σκέφτονται το πολιτικό κόστος, γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη θεσούλα τους ή θέλουν να επανεκλεγούν. Εσείς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δεν έχετε να χάσετε τίποτα από μια διεκδίκηση όπου συμμετείχατε για το θαλάσσιο μέτωπο και τις πιθανές άλλες που έρχονται στην πορεία. Είναι έτσι, για να κάνουμε μια εισαγωγή, να το ξεκινήσουμε το θέμα, γιατί είστε πάρα πολύ γνωστός από τη συμμετοχή σας σε αυτή την ιστορία που τελικά η έκβασή της είναι θετική. Ναι, είναι κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχω την πεποίθηση μετά από κάποια χρόνια εμπειρίας ότι όταν δράς κοινωνικά έξω από το θεσμικό πλαίσιο, πολλές φορές είσαι πιο αποτελεσματικός. Γιατί δεν έχεις αναστολές και δεν έχεις και πιέσεις και δεν έχεις ανάγκη να κάνεις και συμβιβασμούς. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν χρήσιμη η παρέμβασή μας, παρόλο που στην ουσία ήταν διεκδίκηση ενός αυτονόητου. Ναι. Αυτό είναι γεγονός ότι ήταν αυτονόητη διεκδίκηση, όμως. Εάν δεν ξεκινούσατε εσείς, εγώ το λέω με πάσα ειλικρίνεια αυτό, και νομίζω ότι έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία πλέον ως άποψη, αν εσείς δεν ξεκινούσατε με αυτό το μεθοδικό και αδιάλακτο, θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η λέξη τώρα εδώ, τρόπο που τελικώς φτάσατε σε ένα σημείο επιτυχίας. Η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε το ότι είχαμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας όλοι σε ένα μόνο στόχο, δεν διασπήραμε τις δυνάμεις μας και τις ενεργείες μας δεξιά και αριστερά, και η προσπάθεια που έγινε ήταν πάρα πολύ προσεκτική, πάρα πολύ μελετημένη, και ήταν πολύ εύκολο να εντοπίσουμε τις διαδρομές μέσα από τις οποίες έπρεπε να περάσουμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Η κοινή γνώμη πώς την είδατε, πώς σας αντιμετώπιζε όλο αυτό το διάστημα? Θα έλεγα στην αρχή, πέρα από διασμένη. Στην αρχή θα έλεγα ήταν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, συμπαράσταση, λόγω του ότι εκφράζαμε την άποψη και την θέληση όλων. Γι' αυτό είπατε ότι ήταν η διεκδίκηση του αυτονόητου. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες περιοχές κοινωνικές, οι οποίες μας έβλεπαν με επιφύλαξη και με δυσπιστία, είτε γιατί είχαν απογοητευτεί από την προηγούμενη αναποτελεσματικότητα, είτε γιατί άθελά τους έβλεπαν διάφορες σκοπιμότητες, είτε σε αυτούς που εξέφραζαν τη δική μας άποψη, είτε στους απέναντι. Αν μπορώ να πω ότι υπήρχαν και απέναντι, γιατί πραγματικά υπήρχαν. Καθοδόν όμως απεδείχθη ότι η προσπάθειά μας ήταν αποτελεσματική και στην σωστή κατεύθυνση, και δεν είναι τυχαίο το ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος σχεδόν το 90% των φορέων που δρούν σε αυτή την περιοχή της πόλης και γενικότερα συνυπόγραφε την κάθε μας προσπάθεια και ήταν μαζί μας σε κάθε εκδήλωση. Ακριβώς, γιατί είχατε φτάσει σε μια όρημη κατάσταση και άρχισαν να συμπαρασύρονται και άλλοι φορείς ως υποστηριχτές σας. Αλλά θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Κάποιοι ήσαν απέναντι. Εγώ έχω ακούσει ακόμα ότι αυτοί οι κάποιοι, οι απέναντι, είχαν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτό σας δημιούργησε προβλήματα σε αυτό το δύσκολο δρόμο μέχρι που να πέσουν οι υπογραφές πριν τις τελικές, θα έλεγα εγώ, πριν την τελική υπογραφή? Θα έλεγα ότι το θέμα των οικονομικών συμφερόντων για κάτι που ήταν ατελέσφορο μέχρι τότε ήταν και είναι τελείως ασαφές. Γιατί τι σημαίνει οικονομικά συμφέροντα? Οικονομικά συμφέροντα γενικά υπάρχουν σε οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης. Το θέμα είναι προς τα πού κατευθύνεις αυτά τα οικονομικά συμφέροντα με την γενική έννοια του όρου. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε με την παρατήρησή σας κάποιους οι οποίοι νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να οικειοποιηθούν με τη συμπεριφορά τους ή την εκμετάλλευση μια κατάληξη διαφορετική από τη διεκδίκηση, εκεί πραγματικά υπήρχε ένας φόβος να μήπως επικρατήσει η δική τους άποψη. Τελικά όμως φάνηκε ότι μάλλον δεν είχαν γνώση του τι σήμαινε να πάει στην κατεύθυνση του να χαθεί το θαλάσσιο μέτωπο από την ιδιοκτησία εντός εισαγωγικών της πόλης και των πολιτών. Γιατί η ανάπτυξη έτσι κι αλλιώς προβλέπεται ακόμα και από την διεκδίκηση και την κατάληξη του θαλασσίου μετώπου. Ναι, ακριβώς. Και η ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής, θα έλεγα. Αυτά πάνε μαζί, κατά τη δική μου άποψη. Γιατί η ανάπτυξη που δεν προϋποθέτει την ποιότητα ζωής δεν είναι θεμητή, τουλάχιστον στη δική μου πεποίθηση. Έχουμε μια άναρχη δόμηση σε αυτήν εδώ την πόλη, στενούς δρόμους. Έχουμε καταπατήσει το περιβόητο σχέδιο, το πολεοδομικό σχέδιο Βούλγαρη, που έγινε επί Καποδίστρια επί της ουσίας, ήταν ο πολεοδόμος του Καποδίστρια. Έχει καταπατηθεί, οι δρόμοι είναι μικροί, οι ανάσες λόγω του κυκλοφοριακού λίγες
σε αυτήν εδώ την πόλη, ζούμε σε ένα άγχος παρατεταμένο. Η παραλιακή ζώνη. Για παράδειγμα, ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή ότι θα κάνει έναν εκτεταμένο ποδηλατόδρομο. Αρχίζει να λαμβάνει σάρκα και ωστά αυτό που λέμε η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, του παραλιακού μετόπου προς όφελος της ποιότητας των συμπολιτών. Θεωρώ πως ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές επιφυλάξεις και χρειάζονται πάρα πολλές προϋποθέσεις να πάει στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί όλο αυτό που αναφέρατε καταλήγει σε ένα puzzle όταν ολοκληρωθεί, το οποίο θα δείχνει μια πάρα πολύ καλή και χρήσιμη κοινωνικά εικόνα. Αν τα κομμάτια του puzzle, αυτά που ανακοινώνονται καθοδόν, είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά στο τέλος δεν συνδυάζονται καλά για να δώσουν την τελική εικόνα, εκεί μπορεί να έχουμε απόκληση και να μην έχουμε το αποτέλεσμα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη του την επόμενη μέρα. Εσείς τι έχετε οραματιστεί για αυτή την παραλιακή ζώνη? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ξεκινώντας από τη λογική ότι η πόλη δεν έπρεπε να γυρίσει τα νότα της στη θάλασσα, έχουμε οραματιστεί ορίζοντας της πόλης να είναι ανοιχτός με την ευρία έννοια του όρου στους κατοίκους. Οπότε η ανάπτυξη της πόλης με μία συμμετρία σε σχέση με την κοινωνική ανάγκη να ζήσεις μέσα σε συνθήκες οι οποίες να μην βαρύνονται από όγκους, από οικοδομικούς συντελεστές που θα δημιουργήσουν τεράστια κτίρια, νομίζω ότι είναι στην κατεύθυνση που δεν θα μπορούσε ποτέ να σχεδιάσει ο Δήμος. Θεωρώ ότι το θαλάσσιο μέτωπο θα πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα ανοιχτό ποιοτικό πάρκο, με όλες βέβαια τις υποδομές, για να μπορέσει να δώσει μια ανάσα στους πατρινούς που είναι κλεισμένοι μέσα στις στενούς δόνους. Όταν λέτε πάρκο, μου δημιουργείται η εικόνα παγκάκια και πράσινο και ελεύθερος χώρος. Και όχι μόνο. Η ψυχαγωγία με την έννοια την ευρύτερη περιλαμβάνει και υποδομές, γιατί χωρίς υποδομές δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα πάρκο μέσα σε έναν αστικό ιστό. Ο αστικός ιστός έχει ανάγκες. Η Πάτρα έχει ένα επιμήκη αστικό ιστό τεράστιο. Πρέπει από όλες τις πλευρές, σε όλο το διαμήκες, οι πολίτες να έχουν πρόσβαση, να κατεβαίνουν, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν την άκρη στην άλλη χωρίς να έχουν πρόσβαση ενδιάμεσα, και να είναι η πόλη συνδεδεμένη με το θαλάσσιο πάρκο της πολυπίκυλα. Η μάντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παλιά λιμενική ζώνη κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί, θα φύγει. Είναι δεκαετίες αυτή η μάντρα και ίσως να έχει διαδραματίσει έναν θετικό ρόλο, δεδομένου ότι εμπορικό το λιμάνι και επιβατικό έπρεπε να προστατεύεται. Εν πάση περιπτώσει, μετά από τόσα χρόνια φτιάξαμε ένα καινούριο. Αποδίδει η κυβέρνηση, η παρούσα, μετά από αγώνες την παλιά λιμενική ζώνη, την είχαν υποσχεθεί και άλλοι, και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτά τα λόγια την ιστορία. Όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Τέλος πάντων, αποδίδεται. Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως, κυρία Αλεξίου, με την κατασκευή του σιδηροδρόμου να περάσει επιφανειακά η γραμμή από το σημείο ακριβώς που βρίσκεται και βεβαίως, επειδή πρόκειται για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό τρένο με μεγάλες ταχύτητες, να ορθωθούν νέοι φράχτες για την προστασία των περαστικών και την προστασία του ίδιου του τρένου και των επιβατών του. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα νέο τείχος στην παραλιακή ζώνη. Είναι έτσι, και οι πληροφορίες λένε ότι η κίνηση που έχετε δημιουργήσει για την απόδοση της παλιάς λιμενικής ζώνης θα εξελιχθεί ως κίνηση, φραγμός θα έλεγα, στα σχέδια της Τρένοσε για δημιουργία νέου τείχους μεταξύ πόλης και λιμανιού. Είναι γεγονός ότι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει μέσα στην εύκολη λύση της διέλευσης ενός σύγχρονου σιδηροδρόμου από το κέντρο της πόλης. Η άποψή μας είναι, η άποψή μου βασικά, της ομάδος θα σύντομα θα περιγραφεί και θα ανακοινωθεί και θα μπει μπροστά, όπως ήδη ανακοινώσαμε στο πρόσφατο Money Show, είναι ότι η Πάτρα δεν είναι ένα πέρασμα και με όποιο μέσο έχεις την προσπερνάς και αγνοείς την ζωή της πόλης. Η πρόταση της υπογειοποίησης, η οποία για μένα λύνει τα μισά προβλήματα, είναι μια δύσκολη πρόταση και έχει αρκετούς αρνητές, κυρίως λόγω των φιδωλών καιρών που ζούμε. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν με ρωτούσατε προσωπικά, και αυτή είναι η γνώμη που θα εκφράσω μέχρι να με πείσει κάποιος για κάποια άλλη, είναι ότι ναι, στη σύνδεση με την εμπορική και επιβατική ανάγκη της πόλης, αλλά το τρένο, ένα σύγχρονο τρένο, πρέπει να περάσει έξω από την πόλη.
ίσως είναι η πιο τολμηρή και η πιο πολυδάπανη λύση, αλλά νομίζω ότι μόνο ένα τέτοιο έργο πνοής θα άφηνε την πόλη ήσυχη να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η νέα κατεύθυνση την οποία θα ανακοινώσετε, του αγώνα που θα συνεχίσετε δηλαδή. Είναι έτσι, ναι. Την οποία θα ανακοινώσετε λίγο αργότερα τις επόμενες, υποθέτω με το νέο έτος. Ναι. Περπατάτε την πόλη, κύριε Αλεξίου? Θα έλεγα αρκετά συχνά, ανάλογα με τις ευκαιρίες, αρκετά συχνά, ναι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί? Δεν θα μπορούσα να προσδιορίσω ένα. Κάποτε είχα τολμήσει, επειδή είχα ασχοληθεί πιο πολύ με το περιβάλλον, είχα τολμήσει να φωτογραφίζω αυτά που με ενοχλούσαν, ναι, με σκοπό να φτιάξω ένα αρχείο. Όταν το αρχείο που διάθετα τότε, που δεν ήταν υψηλής τεχνολογίας, γέμισε, κουράστηκα να το μαζεύω και άρχισα να προβληματίζομαι ακόμα και για τη δική μου διάθεση. Είναι σίγουρο ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Θεωρώ όμως ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για την επανάκαμψη και την διόρθωση των περισσότερων την φέρουμε εμείς οι πολίτες. Μάλιστα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Πάτρα έχει πεζοδρόμια με στοές. Σας υπενθυμίζω την Κανακάρη, σας υπενθυμίζω την Κορίνθου και άλλοι δρόμοι έχουν πεζοδρόμια με στοές. Είναι ένας παλιός σχεδιασμός λόγω του ότι έβρεχε πάρα πολύ στην Πάτρα και οι πεζοί, οι πολίτες που κυκλοφορούσαν, έπρεπε να προστατευτούν με κάποιον τρόπο. Πεζοδρόμια τα οποία δεν έχουν στοές, είναι απλά πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά του δρόμου, είναι επιμονή μου βάσεως καλυμμένα με γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό το λέω σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είναι θέμα και δικιάς μας διαγωγής, εγώ θα έλεγα δικιάς μας παιδείας, με τη συμπεριφορά μας απέναντι στην ίδια την πόλη και στους συμπολίτες. Αυτό γιατί συμβαίνει, αυτό που μας ενοχλεί όλους, πώς το ερμηνεύεται, είναι μόνο θέμα παιδείας ή εν πάση περιπτώσει είναι όλα μπάχαλο σε αυτή την πόλη και έχει δημιουργηθεί αντίληψη ότι χωρίς καμία τιμωρία κάνουμε ό,τι θέλουμε? Πιστεύω ότι είναι όλα αυτά μαζί και ίσως και κάποια άλλα που δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τα αναφέρουμε. Έχουμε. Μπορούμε να τα αναφέρουμε γιατί είναι πολύ σημαντικά. Αυτή η καθημερινότητα μας ταλανίζει. Θα ξεκινούσα από ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Κάποτε, πρόσφατο, στο πρόσφατο παρελθόν, ναι, ένας δημοτικός άρχοντας αποφάσισε και έκανε ένα πείραμα σε μια κεντρική αρτηρία, όχι υπερκεντρική, με τις λεγόμενες κορίνες, μάλιστα, για να αποτρέψει το διπλοστάθμευση, που είναι βάρβαρη και ενοχλητική και προκλητική και είναι αυτό που λέμε το αυτονόητο. Ξεσηκώθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος ή τουλάχιστον κάποια μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα ήταν αντίθετο με την εύκολη πρόσβαση πελατών στα καταστήματά τους. Στη λογική, εγώ θα το πω ευθέως αυτό, κύριε Αλεξίου, καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε, σε αυτή τη λογική δηλαδή. Ακριβώς, είναι έτσι. Θα σας θυμίσω ότι ο πρώτος δήμαρχος που τόλμησε και το επέβαλε με τις κορίνες και είχε εκπληκτικά αποτελέσματα, από το τέλεσμα ήταν ο δήμαρχος της ΚΟ, ο οποίος δήμαρχος στην ΚΟ είχε υποστεί και προφυλακισμούς από επαγγελματίες. Στο τέλος, μετά από ένα χρόνο πειράματος, τον ευχαριστούσαν και τον ευγνωμονούσαν. Έγινε το ίδιο εδώ στην Πάτρα, πέτυχε το πείραμα σε ανατολικό διαμέρισμα της πόλης, εφαρμόστηκε και στην Αγία Ανδρέα, το απέσυραν. Το απέσυραν γιατί διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι οποίοι δεν ήξεραν το συμφέρον τους. Υπάρχουν χιλιάδες έρευνες που έχουν αποδείξει, για παράδειγμα, ότι όταν η ψυχολογία του καταναλωτή είναι ήρεμη και δεν έχει την αγωνία της παράβασης, του διπλοπαρκαρίσματος, της προχειρότητας, είναι ένας ψύχρεμος καταναλωτής που δρά υπέρ της εμπορικής συναλλαγής. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Με την ψυχή στο στόμα, να μου επιτραπεί η έκφραση, προσπαθούμε και κάνοντας παρανομία και χωρίς να έχουμε καλή διάθεση να το παίξουμε πελάτες και αυτή τη συμπεριφορά την υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες χωρίς να έχουν λόγο. Μάλιστα. Αυτό έτσι όπως το θέτετε το θέμα μου δημιουργεί την εντύπωση ότι είστε ένας ενεργός πολίτης ο οποίος δεν έχει κανένα άγχος, δεν φοβάται κανένα πολιτικό κόστος, μιλάτε ελεύθερα και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, θα έλεγα έξω από τα δόντια, έτσι για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είναι γνωστή. Ένα με τα πεζοδρόμια, δεύτερο με τους πεζόδρομους. Θέλετε να πάμε στη Ρίγα Φεραίρου, θέλετε στον τελευταίο πεζόδρομο που έχουμε αποκτήσει σε αυτήν εδώ την πόλη, που είναι πίσω από τα δικαστήρια, η Κανάρη. Θα δείτε ότι είναι ένα απέραντο, όχι μόνο αυτές οι δύο περιπτώσεις και άλλες περιπτώσεις, ένας απέραντος χώρος για πάρκι αυτοκινήτων και δικύκλων. Αυτή η συμπεριφορά και όταν η Δημοτική Αρχή Παρούσα σου έχει φτιάξει έναν χώρο για να παρκάρεις το όχημά σου δωρεάν με δημοτική συγκοινωνία, δεν πειθαρχούμε.
Είναι νοοτροπία τελικά, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όχι, δεν είναι νοοτροπία. Τι είναι ακριβώς? Δεν είναι νοοτροπία. Είναι και λάθος επιλογές και λάθος προγραμματισμοί και λάθος εκτέλεση έργων. Θα σας πω ένα παράδειγμα με τη Ρήγα Φεραίου που το έχω ζήσει και έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία. Η Ρήγα Φεραίου είναι ένας πεζόδρομος, ίσως από τους πιο παράξενους και τους πιο πρωτότυπους παγκοσμίως. Γιατί είναι πεζόδρομος που δεν έχει ένα ενιαίο επίπεδο. Είναι σε τρία επίπεδα, δύο θα έλεγα. Έχει πεζοδρόμιο και δρόμο-πεζόδρομο. Ακριβώς. Ακόμα και έτσι, όταν ψηφίστηκε μια κανονιστική, δεν ξέρω, πήρε μια απόφαση και εδώ δυστυχώς κατά την άποψή μου και ο Εμπορικός Σύλλογος αστόχησε και επέτρεψαν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί των πεζοδρομίων-πεζοδρομίων και διέκοψαν τη συνέχεια της εμπορικής επίσκεψης, κατέστρεψαν την εμπορική εικόνα της πόλης, γιατί κλείσαν όλα τα εμπορικά καταστήματα και έμειναν μόνο οι καφετέρειες. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνεται αυτό και σε κανένα μέρος της Ελλάδος. Παντού υπάρχει άδεια τραπεζοκαθισμάτων, η οποία αναπτύσσεται στην προβολή του καταστήματος επί του πεζοδρόμου. Αλλά να υπάρχει πρόσβαση στο πεζοδρόμιο. Αυτή την αστοχία η Ρήγα Φεραίου την έχει πληρώσει, γιατί έχασε το εμπορικό της ενδιαφέρον και εξελίσσεται σε έναν δρόμο που είναι μόνο για καφέ και αναψυχή. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνει αυτό λοιπόν? Γιατί αστόχησαν αυτοί που μελέτησαν το με ρεαλισμό και με τεχνογνωσία. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω όμως να θέσω και μια άλλη παράμετρο στην κουβέντα. Γιατί όταν δημιουργούμε σε αυτήν εδώ την πόλη ένα πεζόδρομο και μάλιστα σε ιστορικούς εμπορικούς δρόμους όπως η Ρήγα Φεραίου που αναφέρατε προηγουμένως, κλείνουν τα εμπορικά, μεταφέρονται αλλού ή βάζουν λουκέτο και ανοίγουν αμέσως καφέ και καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Σας το είπα πριν. Όχι, θέλω να το δούμε πιο, να το κάνουμε είναι, πιο για να ξέρετε είναι, για ποιο λόγο. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας το πω με προσωπική εμπειρία σοβαρή. Ναι. Όταν προσέγγισε κάποιος να κάνει μια μίσθωση ένα κατάστημα εμπορικό που ήταν ελεύθερο στη Ρήγα Φεραίου, το απέκλεισε. Μάλιστα η εταιρεία ήταν μια εταιρεία Θεσσαλονίκη. Γιατί? Δεν υπήρχε συνέχεια στην πεζοπορία του υποψήφιου πελάτη καταναλωτή. Έπρεπε να κάνει ζικ-ζακ για να προσεγγίσει το εμπορικό κατάστημα. Και απέκλεισαν τη μίσθωση και πήγαν σε άλλο μέρος της πόλης. Αυτό για κάποιον που ξέρει πώς λειτουργεί η πόλη εμπορικά και έχει γνώση είναι το α. Εδώ σχεδιάζουμε αγνώντας το α, σχεδιάζουμε το γ. Δεν γίνεται. Και το βλέπουμε ήδη από τις επιπτώσεις που έχει η εμπορική συμπεριφορά και η εμπορική ανάπτυξη στη Ρήγα Φεραίου. Μάλιστα. Εγώ θα το ξανατονίσω αυτό το θέμα υπό την έννοια ότι αν δραστηριοποιούνται κάποιες επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, θα έλεγα και όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο και γύρω-γύρω από το ιστορικό κέντρο, αυτές οι επιχειρήσεις, αν ανοίγουν καινούργιες, είναι στα πλαίσια της εστίασης και της αναψυχής. Δεν βλέπουμε να ανοίγουν εμπορικά, βεβαίως έχουμε την οικονομική κρίση, αλλά βλέπουμε σοριδών τα καφέ να ανοίγουν σε κάθε γωνιά της πόλης. Αυτό που το αποδίδεται, δηλαδή ο ένας μαγαζάτορας, θα καταντήσουμε κάποια στιγμή να είμαστε όλοι μαγαζάτορες και ο ένας μαγαζάτορας να πηγαίνει στον άλλον για να πιει καφέ, πας και γίνει κάποιος τζίρος. Βέβαια είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Είχα έμεση εμπλοκή και άμεση με τον χώρο, με δύο σημεία και με αυτή την εξέλιξη έφυγα από τον χώρο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ήρθαν, είμαι από αυτούς που έφυγαν. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό, εγώ το αποδίδω, αυτή την εξέλιξη την αποδίδω στο ότι ο Έλληνας καταναλωτής αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην δυνατότητα της διασκέδασής του, ψυχαγωγίας του, ενασχόλησής του έξω από το σπίτι, στα όρια του 1 και των 2 ευρώ. Και επειδή αυτές οι δραστηριότητες αυτό προσφέρουν, αυτό είναι μια ψυχοθεραπεία οριακή και είναι η μόνη που αντέχει ο Έλληνας καταναλωτής αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι φαινόμενο μόνο της Πάτρας, είναι όλη της Ελλάδος. Και εκεί μέσα σε αυτή την. Μέσα στα καφέ, να το πω έτσι, δημιουργείται αυτή η σύμπνοια των πολιτών, αυτή η κοινωνικότητα αναπτύσσεται και, εν πάση περιπτώσει, περνάει λίγες στιγμές ψυχολογικής ηρεμίας, θα έλεγε κανείς, όπως το θέσατε δηλαδή. Και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Η πλατεία Γεωργίου σας αρέσει, κύριε Αλεξίου? Η πλατεία Γεωργίου, έτσι όπως έχει καταλήξει τώρα, όχι. Η πλατεία Γεωργίου είναι μια πλατεία που απλώς διευκολύνει το να περάσει από τη μια περιοχή της πόλης στην άλλη. Μάλιστα. Δεν σε κρατάει καν σαν πλατεία. Είσαι περαστικός από την κεντρικότερη πλατεία της πόλεως των Πατρών. Έτσι. Δεν σε κρατάει τίποτα. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο η υποδομή της κυκλοφορίας διαμορφώθηκε. Ο αποκλεισμός της αρχικής προοπτικής που ήταν να έχει υπόγειο πάρκινο, οπότε να είναι σημείο αναφοράς αρχής και τέλους μια στάθμευσης για να κάνει κάποιος τις δραστηριότητές του.
ο τρόπος με τον οποίο εξοραίστηκε, που ήταν ένας ψυχρός, ποιοτικός, νοσοκομιακός τρόπος, χωρίς υποδομές, χωρίς γωνιές, χωρίς κουρνιάσματα, να το έλεγα, χωρίς τη δυνατότητα να φιλοξενήσει χωρίς και τον ελεύθερο δέντρα, χρόνο. Ίσως. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χωρίς πράσινο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η πλατεία Γεωργίου είναι ένας χώρος απλά που διαχειρίζεται το περπάτημα και την προσπέλασή της. Έτσι, ναι, δεν είναι. Είναι καλό να τον βλέπεις, αλλά δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Ειδικά όταν βρέχει, γιατί είμαστε στο χειμώνα, η πλατεία γλιστρά. Και αναρωτιέται κανείς, ποιος μπορεί να. Γιατί είναι κοινή άποψη αυτή που λέτε, ότι η πλατεία Γεωργίου, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι είναι κρανίου τόπος. Και ο τόπος δηλαδή εκεί είναι έρημος στην κυριολεξία και το χειμώνα όταν βρέχει απλά γλιστράς. Είναι ένας χώρος ελεύθερος για να γίνονται πολιτικές συγκεντρώσεις που τώρα τελευταία παρακμάζουν. Έχουν φτάσει στην παρακμή τους πολιτικές ή μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις, άρα δεν έχει αυτή τη χρησιμότητα η πλατεία Γεωργίου. Γιατί σε αυτή την πόλη κάνουμε λάθος επιλογές, κύριε Αλεξίου? Γιατί δεν έχουμε μοντέλο, μάλλον δεν έχουμε καταγεγραμμένο όραμα. Mm-hmm. Αν μπορεί να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Αυτό που λέμε ταυτότητα ανάπτυξης και το οποίο κατεύθυνση. Και πάνω στο οποίο να θεμελιωθεί το οικοδόμημα. Έχουμε το κακό παράδειγμα του λάθος αθλήματος. Δεν συνεχίζουμε το καλό από εκεί που το άφησε ο προηγούμενος. Θέλουμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς καλό και το ξαναπιάνουμε από την αρχή. Και κάνουμε μια σκηταλοδρομία και μένουμε στην πρώτη διαδρομή, ενώ οι άλλοι τερματίζουν. Αυτό είναι η παθογένεια των τελευταίων χρόνων που ταλανίζει την κοινωνία μας. Αυτή η πόλη έχει στηριχτεί σε κάποιους πυλώνες και θα δούμε κατά πόσον έχουν σαθρό έδαφος υποδομή αυτοί οι πυλώνες. Για παράδειγμα, στην οικονομία της η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω στην αγορά ακινήτων διαμερισμάτων για τους φοιτητές. Γιατί οι φοιτητές είναι πολλές χιλιάδες αυτήν εδώ την πόλη. Βλέπουμε όμως ότι η σημερινή τάση μέσω και της κρίσης που βιώνουμε είναι η συρρήκνωση των πανεπιστημίων, των σχολών, ακόμα και των φοιτητών. Και θέλω να ρωτήσω, έχουμε πατήσει σε λάθος υποδομές? Πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που αγοράσαμε 2, 3 και 4 διαμερίσματα, εσαΐ θα έχουμε εισοδήματα από τους φοιτητές και θα είμαστε μια χαρά? Είναι αυτό στα πλαίσια των προηγούμενων που λέγατε ότι δεν έχουμε ανακαλύψει ταυτότητά μας, δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε και γιατί δεν υπάρχουν πιο έξυπνοι και ευέλικτοι συμπολίτες και φορείς που να καθοδηγήσουν προς μια μορφή ανάπτυξης τους πατρινούς όταν κάτι παρακμάζει? Γιατί όλα έχουν και την παρακμή τους. Η αλήθεια είναι ότι βάλατε πολλά θέματα μαζί και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσω μια απάντηση. Θα τα βρούμε σιγά σιγά, κύριε Αλεξίου. Θα έλεγα ότι το θέμα της παρακμής και της απαξίωσης των πανεπιστημίων, όπως το προαναφέρατε, ναι, είναι και πάει μαζί με την έλλειψη προοπτικής, το έλλειμμα προοπτικής, το οποίο έρχεται από την ανεργία, από την ασάφεια, και ήδη δεν είμαστε στον πρώτο χρόνο που είχαμε ξαφνιαστεί και δεν μπορούσαμε να χρεώσουμε κάτι στο παρελθόν. Είμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι, αν υπολογίσουμε καλά, ο πέμπτος χρόνος είναι μια ολόκληρη εκπαίδευση πενταετίας σε ένα πανεπιστήμιο. Γιατί υπάρχουν και σχολές που είναι στα 3 και στα 4 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε κλείσει ένα κύκλο σπουδών ολόκληρο και φανταστείτε ότι σε αυτούς τους νέους που μπήκαν σε αυτή την προσπάθεια δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν η απαξίωση της εκπαίδευσης και των παραγωγικών προοπτικών έρχεται και από την ασάφεια που υπάρχει για το μέλλον αυτού που θα υποστήριζε αυτή την ανάπτυξη. Απ' την άλλη μεριά είναι σίγουρο ότι είμαστε εθισμένοι τελευταία στο εύκολο. Η προσπάθεια... Και στο εύκολο κέρδος. Και στο εύκολο, σε όλα τα εύκολα. Κάποτε ξεκίνησε αυτή η ανάγκη της περιουσιακής, να το πούμε έτσι, φιλοσοφίας, σαν εξέλιξη της αποταμιευτικής συμπεριφοράς. Κάτι για τα γεράματα, κάτι για το παιδί και κατέληξε να γίνει μια μανία, μονομανία μέσα από μια οικοδομική έξαρση και να έφτασε η Πάτρα να προσφέρει τετραπλάσια και πενταπλάσια αριθμό ακινήτων από ό,τι δεχότανε σαν ζήτηση από τους φοιτητές. Και τώρα είναι όλα αυτά κλειστά. Τώρα είναι μπούμερακ. Και δεν είναι μόνο κλειστά, έχουν και υπερβάλλον κόστος και ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες και τους βασανίζουν και τους έχουν φέρει σε απόγνωση. Είναι ο θανατηφόρος έμφυα στη μέση που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και βεβαίως
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου σε διαμερίσματα, σε τριάρια, τεσσάρια, ζουν 6 και 7 φοιτητές αυτή την περίοδο, μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους, και πληρώνουν ένα χαμηλό ενίκιο στον ιδιοκτήτη. Αλλά όλες αυτές οι περιπτώσεις φαίνεται ότι κάποια στιγμή έχουν ένα τέλος. Για παράδειγμα, σας αναφέρω, για να ενισχύσω το προηγούμενο επιχείρημα, ερώτημα που έθεσα, η τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν ήθελε να κάνει ένα δρόμο επίπεδου της, σαν την Κορίνθου, που είναι, θεωρείται εθνικός δρόμος, ή κάποιους άλλους δρόμους στην Πάτρα, έλεγε: δεν βαριέσαι, εγώ δεν έχω κονδύλια, δεν πειράζει, δεν θα σπάσω το κεφάλι μου, υπάρχει πέμπτη μόμα η οποία μπορεί να κάνει το έργο. Η στήριξη λοιπόν πάει αυτή. Τελείωσε η μόμα, έκλεισε το μαγαζί, να το πω έτσι απλά. Κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Και επαναφέρω το ερώτημα: ποια κατεύθυνση μπορεί να έχει σήμερα, με βάση τις σημερινές συνθήκες, η πορεία της πόλης, η ταυτότητα, τι πρέπει να γράφει στην πόλη, ως προς την ανάπτυξη και την απασχόληση τελικά. Θέλω. Βιομηχανία δεν έχουμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μην το αναφέρουμε αυτό, από τη δεκαετία του 90. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε με προδιαγραφές και προϋποθέσεις της προηγούμενης πενταετίας καν. Δεκαετίας θα έλεγα, λέω πενταετίας γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Πάνε πια αυτού του είδους οι μακρόπνοες ανάγκες και οραματισμοί. Θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε εμείς από τη μεριά μας, σαν μονοσήμαντα κύτταρα της κοινωνίας, αλλά και οι θεσμικές αρμοδιότητες έχοντες, το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα ακουμπάει στα κοινωνικά προβλήματα, ούτε στα οικονομικά, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος του βιωτικού επίπεδου και κινδυνεύουμε να σαπίσουμε σαν κοινωνία με όλη την έννοια του όρου. Άρα λοιπόν, ας θεωρώ ότι οι πρώτες ενασχολήσεις, οι πρώτες έχνοιες μας πρέπει να είναι πάνω στις πρώτες κοινωνικές ανάγκες, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που έχει προβλήματα επιβίωσης, πέρα από τα προβλήματα. Έχω νούμερα να σας αναφέρω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι τραγικά αυτά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κάποτε το θεωρούσαμε ταμπού και δεν το συζητούσαμε. Τώρα είναι στο δρόμο το πρόβλημα και ο άλλος δεν τρέπεται να το πει. Είναι στη διπλανή πόρτα του καθενός. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να προστατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την προοπτική του μέλλοντος της γενιάς που είναι αυτή τη στιγμή στο χειρότερο επίπεδο. Στη γενιά των 25 και των 35. Μην ξεχνάτε ότι με αναλογία σημαντική. Ένα μεγάλο ποσοστό από νέους επιστήμονες και ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βάλουν πλάτη στο σχεδιασμό του οράματος της πόλης έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατί μπορεί να ακούμε κάτι νούμερα τα οποία μας ενοχλούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά αν σκεφτούμε τα του οίκου μας, θα δούμε πόσοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι περιμέναμε να δώσουν υπεραξία και να αποδώσουν την επένδυση που κάναμε εμείς, η γενιά δική μας, φύγανε. Και τώρα αυτή την προστιθέμενη αξία θα τη βάλουν σε άλλες αγορές, σε άλλες χώρες, σε άλλες κοινωνίες. Εδώ λοιπόν έχουμε πληρώσει από το κρατικό κορβανά. Βέβαια. Την εκπαίδευση του κάθε φοιτητή που έχει φύγει. Βέβαια. Έχει κάνει επένδυση η ίδια η χώρα, ο ελληνικός λαός πληρώνει. Έχει κάνει επένδυση και τον παίρνει έτοιμο η Γερμανία και πιο προχωρημένο από τα δικά της εκπαιδευτικά δεδομένα. Και τον παίρνει έτοιμο, πληρωμένο και τον εκμεταλλεύεται. Είναι έτσι ακριβώς. Και αναρωτιέται κανείς πόσο θα πάει αυτή η ιστορία, πόσο θα τραβήξει, αν έχετε εκτίμηση, θέτοντας το εξής ερώτημα. Σήμερα υπάρχει αυτή η κοινωνική αδικία με την οικονομική κρίση. Υπάρχει κόσμος που πεινά, υπάρχουν φορείς που προσπαθούν να σταθούν αλληλέγγυοι, και ο Δήμος Πατρέων και η Ιερά Μητρόπολη των Πατρών και άλλοι φορείς, και ειδικά φορείς για τα παιδιά όπως είναι το Φωτεινό Αστέρι και όχι μόνο, το Χαμόγελο του Παιδιού. Και αναρωτιέται κανείς, κύριε Αλεξίου, αν μέσα σε αυτό το πνεύμα που σήμερα λειτουργεί η αλληλεγγύη της ίδιας της κοινωνίας και των εκπροσώπων της, αν αυτό θα γίνει μόνιμη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί η αλληλεγγύη κάποια στιγμή φτάνει στο επίπεδο της ελεημοσύνης. Δεδομένου ότι κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί εσάι να ζει με την αλληλεγγύη ελεημοσύνη συμπολιτών, φορέων ή του όποιου δήμου, κάποια στιγμή πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του και για να τα βγάλει πέρα μόνος του πρέπει να βρει δουλειά. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος γιατί ακόμα και με την εμπειρία 30 χρόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, οι μέθοδοι που έχουμε μπροστά μας δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση. Το άσχημο είναι ότι ενώ βρισκόμαστε σε ανάγκη δράσης και εξάντλησης
προσπαθειών για ανάπτυξη και για παραγωγή. Ναι. Δυστυχώς καθημερινά όλοι μας αφιερώνουμε το 90% του χρόνου μας να κάνουμε διαχείριση κρίσεων. Και αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ άδικο. Διαχείριση κρίσης πρέπει το ποσοστό να μην είναι μεγάλο σε όλα τα επίπεδα, είτε κοινωνικής κρίσης, είτε οικονομικής, είτε επαγγελματικής. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 5-10%. Ο υπόλοιπος χρόνος πρέπει να είναι παραγωγικός, να παράγεις μπροστά σε ένα στόχο. Στόχος δεν υπάρχει, η βάση είναι η κινούμενη άμμος. Δυστυχώς, μέσα από αυτό συμπεραίνω ότι δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν βλέπω καινούργια μυαλά ή καινούργιες ιδέες. Χρειάζονται λύσεις σοκ. Δεν νομίζω ότι με παλιές μεθόδους και παλαιομοδίτικες πολιτικές πρακτικές. Αν θα το έλεγα να καταθέσω μια δική μου προσωπική εκτίμηση, θα έλεγα ότι το μόνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι η προσωπική συμπεριφορά του καθενός. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα έρθει αλλαγή από πάνω προς τα κάτω, ούτε η βελτίωση. Άλλωστε και παλιά ψευδέστηση είχαμε, ποτέ δεν ερχόταν από πάνω προς τα κάτω. Στη φάση αυτή θα έρθει από κάτω, από εμάς, σαν άτομα, να λειτουργήσουμε στο περιβάλλον μας, με τις μικρές μας αδυνάμεις, να τις ενώσουμε με ομοειδείς και να τις κάνουμε μεγαλύτερες. Αυτό είναι ασφαλές, αλλά δυστυχώς είναι χρονοβόρο. Θα πάρει χρόνο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Εσείς ως κίνηση για την απόδοση των ενεργών πολιτών, για την απόδοση του θαλάσσιου μετόπου, κουβαλάτε στην πλάτη σας πάνω από 35.000 υπογραφές πατρινών, αν θυμάμαι είναι έτσι. Καλά. Είναι έτσι, ναι. Αυτό είναι παρακαταθήκη, είναι βαρύ το φορτίο αυτό ναι. που κουβαλάτε. Τελικά έχει αίσιο τέλος. Θέλω να πω το εξής, ότι οι πατρινοί συγκινήθηκαν για αυτό το θέμα. Το θέμα το οποίο κυνηγούσε η ίδια η πόλη από το 1974 μέχρι και σήμερα. Είναι πολλά τα χρόνια. Και αναρωτιέμαι, αυτή η αποτελεσματικότητα φάνηκε μετά τη δημιουργία της δικής σας κίνησης, μετά από δεκαετίες αρκετές. Και αναρωτιέμαι, τόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε, να φτιάξουμε κάτι σε αυτήν εδώ την πόλη ως υποδομή. Για παράδειγμα, συζητάμε εδώ και 2 δεκαετίες, κύριε Αλεξίου, για ένα μεγάλο ανοιχτό θέατρο. Αν δεν μας είχαν αφήσει πρίκα οι αρχαίοι Ρωμαίοι το αρχαίο 2, δεν θα είχαμε θερινό θέατρο σε αυτήν εδώ την πόλη. Αν δεν είχαν φτιάξει οι έμποροι, οι σταφιδέμποροι και ο Δήμος Πατρέων την περίοδο εκείνη το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στην Πλατεία Γεωργίου, δεν θα είχαμε ένα χώρο χειμερινού θεάτρου. Πόσο χρόνο θέλουμε για να κάνουμε κάτι σε αυτήν εδώ την πόλη? Θα έλεγα ότι αν συνεχίσουμε με τα ίδια υλικά, θα έχουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν δεν σχεδιάσουμε καινούργιες διαδρομές και καινούργιες μεθόδους, δεν πρόκειται να ανατρέψουμε αυτή την κακοδαιμονία και αυτή την παθογένεια. Με άλλα λόγια, σχεδόν με την ερώτησή σας καταλήξαμε στην εισαγωγική σας ερώτηση από εκεί που αρχίσαμε. Αυτό οφείλεται, σας είπα και πάλι, στο ότι δοκιμάζουμε εκ του ασφαλούς με τις μεθοδολογίες τις παλιές να διορθώσουμε τα... Δηλαδή, πάμε με τους ανθρώπους που κάνουν τα λάθη να διορθώσουμε τα λάθη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται προφανώς, αλλά γίνεται όμως, παράγγελα, κυρία Αλεξίου. Ναι, δεν γίνεται, και... το λέω με την έννοια ότι... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε και καλά το θέτετε. Υπάρχουν διάφοροι φορείς, εκπρόσωποι φορέων σε αυτή την πόλη που ασχολούνται με το περιβάλλον, που ασχολούνται με την ηχορύπανση. Η Πάτρα θεωρείται μία πόλη η οποία έχει την τέλεια ηχορύπανση και εμείς δεν αντιδρούμε. Υπάρχουν εκπρόσωποι φορέων που έχουν κάνει τις μετρήσεις. Η Πάτρα έχει μία ζώνη διασκέδασης μέσα στο ιστορικό της κέντρο, χωρίς κανόνες. Υπάρχει μία άναρχη ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων, θέλω να πω, σε αυτήν εδώ την πόλη. Βεβαίως και το διαπιστώνουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα και το ερώτημα είναι το γιατί. Θεωρώ είναι όλα είναι θέμα μεθοδολογίας και πολύ καλής και αξιόπιστης αυτοοργάνωσης. Το παράδειγμα το δικό μας βασίστηκε πάνω σε αυτό το έλλειμμα. Όλα αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε, αν κάτσετε να τα μελετήσετε και να τα αποκωδικοποιήσετε από κοντά, θα σας δείξουν ότι όλοι αυτές οι πολύ αξιόλογες προσπάθειες χάνουν εντός εισαγωγικών λόγω του ότι δεν έχουν καλά καταγεγραμμένο το στόχο. Έχω μια πεποίθηση και μια σιγουριά ότι όλες αυτές οι μικρές, από όλα αυτά τα προβλήματα, όλες αυτές οι μικρές ανάγκες δεν κινδυνεύουν από κακούς. Κινδυνεύουν από ανθρώπους που νομίζουν ότι ξέρουν. Ο κακός τον ξέρει, φυλάγεσαι. Όταν ο άλλος είναι... Από η μη μαθήση, νομίζει ότι ξέρει, μπαίνει σε λάθος δρόμο, κάνει λάθος εκτίμηση και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι όλα είναι θέματα αυτογνωσίας, σχεδιασμού και με τον κατάλληλο τρόπο και με την κατάλληλη μέθοδο. Πιστέψτε με, μπορεί να ήταν πολύ εθελοντική η προσπάθεια των 5 που
από εδώ βγαίνει και γιατί δεν ήταν 50 ή 5. 5 δεν υπήρχε κανένας που να ξεχωρίσει και δεν είχε τίποτα διαφορετικό από τους 30.000. Οι ώρες που διαθέσαμε όμως ήταν υπερβολικά πολλές, τις οποίες δεν τις βγάλαμε προς τα έξω. Γιατί είχαμε όλοι το δικό μας τρόπο ζωής, τη δική μας ανάγκη για προσωπική δράση. Ο χρόνος που δαπανήθηκε για την προετοιμασία αυτής της προσπάθειας, της λεγόμενης διεκδίκησης του θαλάσσιου μετώπου, ήταν πάρα πολύ μεγάλος, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είχε ένταση προεργασίας. Δεν είχε ένταση φανφαρονισμού και σκοπιμοτήτων. Αυτό νομίζω, αν όλοι που αγωνίζονται για την κοινωνική αναβάθμιση το προσέξουν, θα έχουν αποτέλεσμα. Ούτε εκδικητικά πρέπει να λειτουργούμε, ούτε κατασταλτικά. Πρέπει να λειτουργούμε μεθοδικά. Μάλιστα. Έχουμε δύο φιλέτα. Θέλω να σας πω τώρα, με συγχωρείτε, στο τουριστικό επίπεδο. Έχουμε δύο φιλέτα. Τον πρώην Δήμο Βραχναϊκών και τον πρώην Δήμο Ρίου, με τον Άγιο Βασίλειο, το Ακτέων κτλ. Είναι δύο θαλάσσιες περιοχές οι οποίες είναι θαυμάσιες. Γιατί δεν τις αξιοποιούμε με την έννοια της συνέχισης του Δυτικού Πάρκου ως βόλτα σύνδεση με το Ρίο και την περιοχή των Βραχναϊκών. Δύο θαυμάσιες περιοχές που όπου με ποδήλατο, είναι μετρημένο αυτό, σε 25 λεπτά θα βρίσκεσαι από τη μία άκρη στην άλλη, αρκεί να μην υπάρχουν τα εμπόδια για κυκλοφορία. Έχω την τύχη να είμαι δημότης Πατρέων πια από δημότης παραλίας. Μάλιστα. Όπου, όπως ξέρετε, έχω θητεύσει και 3 τετραετίες δημοτικό σύμβουλο. Ακριβώς. Και είμαι και ηθαγενής εκεί. Είμαι γεννημένος αριθμό μητρό 1 στην κοινότητα παραλίας. Μάλιστα. Έχω ζήσει, όταν ήταν κοινότητα. Όταν ήταν, και πριν γίνει κοινότητα, οριακά. Όταν ήταν κοινότητα, ήταν το θέρετρο, το ποιοτικό θέρετρο της Πάτρας. Αυτό εξελίχθηκε στη δεκαετία του 50 και του 60 με εξαιρετικό τρόπο. Ξαφνικά από λάθη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της μικρής τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί, λόγω ελλειμμάτων, αλλά και λόγω του αυταρχισμού της ανάπτυξης της πόλης των πατρών, έφερε αυτή την κατάντια και την απαξίωση σε μια περιοχή που θα μπορούσε να σύρει το άρμα. Και τώρα ερχόμαστε να διορθώσουμε τα αδιόρθωτα. Η περιοχή αυτή κάποτε ήταν, αν θυμάμαι καλά, στη δεκαετία του 40, ήταν μαρίνα ο κόλπος των Ροητίκων. Υπάρχουν καταπληκτικές φωτογραφίες. Το ξέρω. Και οι πατρινοί από το κέντρο ή από τις συνοικίες θεωρούσαν ότι πάνε στην εξοχή στην παραλία. Όταν υπέγραψαν λοιπόν οι πατρινοί, οι λεγόμενοι, γιατί εγώ πατρινός είμαι τώρα, όταν υπέγραψαν την δημιουργία του βιολογικού καθαρισμού στον αυχένα αυτής της περιοχής, γύρισαν τα νότα τους, για να μην πω κάποια πιο βαριά έκφραση, στην περιοχή που την προαναφέρατε ότι θα ήταν ένα φιλέτο. Και κατέληξε αυτή η περιοχή να απαξιωθεί και τώρα να θέλει τεράστιες δομές να φτιάξει για να ξαναπαίξει ρόλο. Το ίδιο, από την άλλη πλευρά, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έμειναν λίγο πιο ήπιες οι εκμεταλλεύσεις που θα επιβάρυναν το περιβάλλον. Θα έλεγα ότι ναι, υπάρχει προοπτική επανένταξης με ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά χρειάζεται πιο πολύ κόπος, πιο πολύ χρήμα και πιο πολύ χρόνο. Έχω κάποια στοιχεία τα οποία δεν μας τιμούν. Έχουμε ένα θαυμάσιο αρχαιολογικό μουσείο. Τώρα θα μου πείτε, είμαστε εδώ για να κάνουμε κριτική απέναντι στους συμπολίτες. Οι διαπιστώσεις όμως και τα στοιχεία είναι στοιχεία. Έχουμε λοιπόν ένα σύγχρονο μουσείο, το οποίο είναι από τα καλύτερα, τα 10 καλύτερα της Ελλάδας, αρχαιολογικό μουσείο, με θαυμάσιες συλλογές από τη ρωμαϊκή και την κλασική περίοδο. Και δεν το έχουν επισκεφτεί οι πατρινοί. Έχει επισκέψεις, αλλά οι συμπολίτες είναι οι ελάχιστοι που έχουν πάει. Έχουμε ταυτόχρονα και άλλα μνημεία στην περιοχή, τα οποία τα αγνοούμε. Παράλληλα, έχει αρχίσει ένας σχεδιασμός και η παρούσα Δημοτική Αρχή λέει ότι θα τον συνεχίσει από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Ευάγγελος Φλωράτος. Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα θαυμάσιο Μυκηναϊκό μουσείο και έναν αρχαιολογικό Μυκηναϊκό χώρο στη Βούντενη, αλλά θα πρέπει να περάσουμε πρώτα από την Ξερόλακα, το σκουπιδότοπο που ενίοτε λέγεται και Χιτά, για να, να επισκεφθούμε αυτόν τον χώρο, στον οποίο η πρόσβαση δεν είναι και τόσο εντάξει, η οδική εννοώ. Γιατί τα αφήνουμε αυτά να πηγαίνουν έτσι, τα αφήνουμε στον αέρα? Τα αφήνουμε γιατί οι δομές που υπάρχουν πίσω από αυτές τις δημιουργίες δεν έχουν σχεδιάσει το σκοπό που τις έφτιαξαν.
Ναι. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Πόσες φορές φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, έχουν κάνει επικοινωνιακή προβολή μέσα στα σχολεία, επιθετική, για να δημιουργήσουν την ανάγκη? Εσείς ξέρετε, γιατί το ρεπορτάζ το δικό μας δεν λέει κάτι. Μηδενικές. Μάλιστα. Μηδενικές. Μηδενικές, και αν είναι και κάποιες, για να μην αδικούμε, θεωρώ ότι είναι ανάξιες λόγου. Έπρεπε αυτή τη στιγμή, εδώ βλέπετε αθλητικά σωματεία και μπαίνουν στα σχολεία για να αναδείξουν τον ποιοτικό στόχο του εφ' αγωνίζεστε. Και εμείς που είμαστε, αλλά μην πάτε μακριά, είμαστε μια χώρα που εντάξαμε το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας μια εβδομάδα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα σχολεία, προσλαμβάνοντας κάποιους εποχιακούς. Και ένα μήνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες καταργήσαμε το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει έδρα στην Αμερική, η οποία διδάσκει την Ολυμπιακή Παιδεία σε στελέχη Ιαπώνων για να φιλοξενήσουν τους αγώνες του Τόκιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει έδρα σε δύο πανεπιστήμια, υπάρχει μια έδρα τουλάχιστον σε ένα πανεπιστήμιο που ξέρω εγώ, η οποία στέλνει υλικό και εκπαιδεύει τους Ιάπωνες, γιατί το ζήτησαν απαιτητά για τους αγώνες που θα κάνουν. Μάλιστα. Και είναι γεγονός αυτό. Ξεκινήσαμε για το φαίνεστε και μόνο από ό,τι φαίνεται. Τα μαθήματα για την Ολυμπιακή ιδέα, θα έλεγα, γιατί τα σταματήσαμε αμέσως μετά. Ενώ η αρχαία Ολυμπία. Τι είναι το μερικά χιλιόμετρα από εδώ, έτσι δεν είναι? Είναι η αρχαία Ολυμπία, η κοιτίδα δηλαδή του αθλητισμού, είναι εκεί. Και του πολιτισμού, θα έλεγε κανείς. Και όμως δεν συμβαίνει. Υπάρχει το σχέδιο για ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Όλα αυτά για να γίνουν όμως, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε οι πολίτες ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης των Πατρών, όχι με τα πόδια μας, αλλά με τους τέσσερις τολχούς και με τους δύο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μια μικρή δικαιολογία. Η σοβαρότερη δικαιολογία είναι κοντά στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αυτά τα μεγάλα έργα. Να επανέλθουμε στο θέμα του μουσείου. Ναι. Το μουσείο τι είναι? Ένα πολιτιστικό προϊόν, το οποίο φιλοξενεί μέσα δεδομένα και προϊόντα άλλων εποχών. Ακριβώς. Φαντάζεστε μια επιχείρηση, ένα εστιατόριο, να το φτιάξει κάποιος, να επενδύσει και να μην το λειτουργεί, να μην δέχεται πελάτες. Θα μπαίνει μέσα. Έχει καταστραφεί. Την ίδια στιγμή, επειδή είναι του Μπάμπη το κρέας που λέγανε στο χωριό μου, γίνεται επένδυση με τον όποιο τρόπο, χαιρόμαστε όλοι για αυτήν, λέμε ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν δημιουργούμε μηχανισμούς να αποδώσει αυτή η παρουσία η πολιτιστική σαν προϊόν. Βέβαια, τώρα τελευταία βλέπουμε κάποιες σημαντικές προσπάθειες παράπλευρες να γίνονται δράσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, ναι, που δίνουν μια ζωή, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σκληρά, και μην παραξηγηθώ, στην παρατήρηση που μου κάνατε για το πώς έχει ενταχθεί το μουσείο αυτό καθεαυτό σαν προϊόν, ναι, στην εκπαιδευτική συνείδηση. Εκεί ήταν στοχευμένη η απάντησή μου. Ναι, δεν έχει ενταχθεί επί της ουσίας. Γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια, κάτι... δεν υπάρχουν δράσεις. Έχεις κάνει ένα μουσείο το οποίο είναι πανάκριβο. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί είναι θέμα συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στέκομαι σε αυτό, γιατί έχεις κάνει μια σοβαρότατη επένδυση. Έχεις φτιάξει ένα θαυμάσιο, θα έλεγε κανείς, μουσείο. Βραβεύτηκε πριν από λίγους μήνες και είναι μέσα στα 10 καλύτερα που έχουμε στην Ελλάδα. Και βεβαίως ασύγκριτο μουσείο με βάση την ιστορία, την τοπική της πόλεως, την αρχαία, την κλασική, αλλά και τη ρωμαϊκή. Και δεν το προωθείς. Τι λείπει από την Πάτρα? Ξέρετε, πέρασε η ώρα. 4-5 λεπτά μας μείνανε, κύριε Αλεξίου. Ναι. Με την κουβέντα πέρασε πραγματικά. Ευχάριστη κουβέντα που κάναμε. Τι λείπει από την Πάτρα? Τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά, αν τα κάνουμε σούμα που λέει ο λόγος, όλα αυτά που σχολιάσαμε τα προηγούμενα λεπτά, πώς μπορούμε να οργανωθούμε και να αντιδράσουμε απέναντι σε νοοτροπίες, μόνιμες καταστάσεις, ακόμα και ταμπού? Πάρα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Τα προβλήματα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Τις περισσότερες λύσεις έχουμε στο μυαλό μας, να τις κουβεντιάζουμε καλοπροαίρετα, να εντασσόμαστε σε προσπάθειες οι οποίες οδηγούν στη λύση των προβλημάτων και όχι σε ανταγωνισμούς, και να θεωρούμε ότι έχουμε απόλυτο δικαίωμα να κάνουμε κριτική, αν έχουμε όμως εκπαιδευτεί, να κάνουμε αυτοκριτική. Και θα έλεγα, έτσι κλείνοντας, δεν μπορεί κάποιος αιρετός να λέει «Δεν βάζω κορίνες στην Κορίνθου», για παράδειγμα, για όνομα του Θεού, δεν σχεδιάζεται κάποιος να βάλει κορίνες στην Κορίνθου. «Δεν βάζω κορίνες στην Κορίνθου γιατί οι εκλογές πλησιάζουν και εγώ φοβάμαι ότι τις 10-15 οικογένειες των εμπόρων που έχω εκεί θα τις χάσω. Δεν θα πάρουν τους ψήφους». Τα κουκιά δηλαδή. Αυτό το πολιτικό κόστος που έλεγα προηγουμένως, κύριε Αλεξίου. Σε αυτό αναφερόμουν πριν, όταν έλεγα ότι πάμε με παλιές μεθόδους να αλλάξουμε την κατάσταση ή να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θέση στις θεσμικές θέσεις. Όταν δεν έχεις την αυτογνωσία τι μπορείς να κάνεις
και πώς μπορεί να οδηγήσεις το πρόβλημα στη λύση του, νομίζω ότι ταλαιπωρείς το κοινό το οποίο σε εξέλεξε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα μαζί μας και συζητήσαμε έτσι ελεύθερα και ανοιχτά, κύριε Αλεξίου, όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την πόλη της Πάτρας. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.